κατά τη γνώμη σας. Καταρχήν, εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι στόχος μας ήταν να περάσουμε αθρηστικά τη Νέα Δημοκρατία και την Ελιά. Εγώ θα σας λέω τι είπαμε. Το είπε ένας τελεχός μας, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ήταν σε δική σας. Όχι, όχι. Ο ένας το διευκρίνησε χθες και έδωσε και το γραπτό του. Είπε θα ήταν θρίαμβος, αλλά στόχος μας δεν είναι αυτός. Το κόμμα, το γραφείο τύπου, το κόμμα, όλοι μας είχαμε τοποθετηθεί προεκλογικά. Λέγαμε να είμαστε πρώτοι. Μάλιστα, είχε φτάσει ο Αλέξης Τσίπρας να πει και με μία ψήφο να είμαστε πρώτοι. Παράγουμε πολιτικά γεγονότα. Αλλά είπαμε δεν μας φτάνει και θέλουμε να είμαστε πρώτοι με μεγάλη διαφορά. Το στόχο μας τον πετύχαμε. Και πρώτοι είμαστε. Και πρώτη φορά στην Ελλάδα η αριστερά είναι πρώτη. Και μάλιστα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Και διαφορά έχουμε γιατί οι τέσσερις μονάδες αφενός. Αλλά και η νίκη στην περιφέρεια Αττικής που μένει το 40% του πληθυσμού είναι πολύ μεγάλες πολιτικές νίκες. Πάντως το 27% του κυρίου Λαφαζάνη δεν το πέρασε. Το 27%. Είχε βάλει ένα όριο ο κ. Λαφαζάνης, το 27% έμεινε κάτω. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που θα πρέπει να παίρνουμε υπόψη είναι το σημαντικό. Και το σημαντικό που έγραψε η ιστορία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα, όπως σας είπα, βεβαίως κέρδισε, κύριε Σταθμούλη, κέρδισε, αλλά επειδή παίζουμε με τους αριθμούς τώρα. Και έχει τέσσερις μονάδες διαφορά. Κέρδισε, βεβαίως, βεβαίως, κέρδισε. Δεν το αρνείται κανείς αυτό, είναι πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, το βασικό πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι τώρα, ποιο είναι το πολιτικό αποτέλεσμα που παράγεται. Διότι όταν κάναμε τις ευρωεκλογές, δεν ψήφισε ο ελληνικός λαός για το ποιοι θα πηγαίνουν ταξίδια στις Βρυξέλλες μόνο ή μόνο ποιοι θα είναι ευρωβουλευτές να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις. Ήταν πολύ πολιτικές οι εκλογές. Διότι και εμείς είχαμε βάλει το ζήτημα της ανατροπής, που πολύ σωστά είπατε πριν. Λέγαμε ότι θα είναι ένα δίλημα πολύ μεγάλο για το αν θα συνεχιστούν οι μνημονιακές πολιτικές ή όχι, και ότι θέλουμε να διώξουμε την κυβέρνηση. Και από την άλλη, και ο κύριος Σαμαράς είχε βάλει πολιτικά και έλεγε ή εμείς να συνεχίσει η κυβέρνηση ή το χάος, όπως έλεγε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Βενιζέλος το είχαν βάλει πολιτικά και πολύ επιθετικά ότι αν δεν επιβιώσει η Ελιά από αυτές τις εκλογές, μπαίνει ζήτημα να υπάρχει κυβέρνηση. Επομένως, ο ελληνικός λαός ήξερε τι έκανε. Μείωσε τα δύο κόμματα. Αθρηστικά είχαν 42%, όπως γνωρίζετε, πριν δύο χρόνια στις βουλευτικές. Εδώ μείωσε εσάς, κύριε Στράτο. Και μείωσε και εσάς. Μα τώρα μου λέτε, μείωσε εμάς 0,1% που είμαστε πρώτοι. Μα τι λέτε τώρα. Συγκρίνετε αυτό με το 11%. Κυβερνάει. Ακούτε να δείτε, εμείς δεν κυβερνάμε. Κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Για αυτό το λόγο δεν έπρεπε να αυξηθούν. Εσάς σας ρωτάω. Δεν ρωτάω την κυρία Σιμακοπούλου. Ρωτάω εσάς. Μπορεί κόμμα που είχε. Μπορεί μάλλον κυβέρνηση που στηρίζονταν σε δύο κόμματα που είχαν 42% και τώρα ο λαός τους έδωσε 30% να συνεχίσουν να κυβερνούν, να συνεχίσουν να εφαρμόζουν μνημόνια, να συνεχίσουν να κόβουν μισθούς, να συνεχίσουν να ξεπουλάνε τη δημόσια περιουσία. Έχουν λαϊκή νομιμοποίηση στις εκλογές αυτές, κύριε Πόρτο Σάλτε. Να γίνουν εθνικές εκλογές όταν θα γίνουν και εκεί θα καλαμετρηθούν οι δυνάμεις. Με βάση τα διλήμματα. Αν είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, σχηματίζει κυβέρνηση. Κύριε Πόρτο Σάλτε, με βάση τα διλήμματα που έβαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απέναντί του και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές, κρίθηκε εκ των πραγμάτων η κυβερνητική μνημονιακή πολιτική. Όχι, δεν ήρθε η ανατροπή, κύριε Σταντούλη. Είναι ξεκάθαρο ότι η κοινωνία δεν ψήφισε ανατροπή. Μόνο το 30% του ελληνικού λαού της είπε συνέχεια. Να πάρω και ένα σχόλιο τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Η κοινωνία έδωσε αρνητική ψήφο στην κυβέρνηση για αυτά που έχει κάνει, αλλά δεν υπερψήφισε και εσάς. Ένα δευτερόλεπτο. Κύριε Πορτοσάλτε, επειδή είστε παλιός και έμπειρος δημοσιογράφος, θα σας θυμίσω δύο παραδείγματα. Μάλλον ένα, το τελευταίο. Θυμάστε ότι όταν ο κύριος Καραμαλής το 2009 έχασε τις ευρωεκλογές με την ίδια περίπου διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, ότι λίγους μήνες μετά πήγε σε εκλογές, ότι ο ίδιος συμπέρανε να γίνουν μετά ότι δεν από λίγους μήνες και όποτε θυμάστε γίνουν οι εκλογές. Κύριε Πορτοσάλτε, θυμάστε, πήρε 32,2 ο Καραμαλής. Αντιστοίχως οι νεοδημοκράτες θυμούνται. Αντιστοίχως οι νεοδημοκράτες στην κύριε Σταθούλη. Το δέχομαι αυτό που λέτε. Αντιστοίχως όμως. Με 30 τώρα θα κυβερνήσω. Το δέχομαι, αλλά παρακαλώ μια υπενθύμηση. Το αντιστοίχως και οι νεοδημοκράτες τους ακούω να λένε το εξής επιχείρημα. Ότι και το 1999 κέρδισε η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές, αλλά οι τύχοι λίγους μήνες αργότερα από το σημειτικό ΠΑΣΟΚ. Οπότε. Να έρθουμε στο τωρινό ΠΑΣΟΚ. Κάναν όμως εκλογές. Μισό λεπτό, γιατί δεν έχει μιλήσει ακόμα. Εμείς έκανε λίγους μήνες μετά εκλογές. Δεν ήταν θεσμική εκτροπή που λέει σήμερα ο Βενιζέλος ή που λέει ο κύριος Σχεδίκογλου, το να κάνεις μετά από ευρωεκλογές όταν δεν έχεις την πλειοψηφία. Να έρθουμε στο ΠΑΣΟΚ. Είσαι μειοψηφία εκλογές. Και τότε είχαν γίνει. Τη μία τις έχασαν, την άλλη τις κέρδισαν. Ελάτε, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Γιατί είναι εκτροπή να γίνουν τώρα, όταν εμείς διαπιστώνουμε και ο ελληνικός λαός με την ψήφο του έκρινε ότι δεν έχει λαϊκή νομιμοποίηση ούτε κυβέρνηση ούτε μισό. Δεν ψήφισε σε ευρωεκλογές, κύριε Στρατούλη. 30% πήρατε μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, ελάτε. Είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι αυτές τις δύο μέρες.